Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν πριν από λίγο από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάης Ελλάδος Ιερώνυμο τα μέλη της νέας κυβέρνησης. Όλοι οι νέοι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο πλην του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνου Τσακλόγλου, που ορκίστηκε με πολιτικό όρκο. Αύριο αναμένεται η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με χαμόγελα και σε κλίμα συγκίνησης ορκίστηκαν ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τα 62 από τα 63 μέλη της νέας κυβέρνησης, με όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς να δηλώνουν ότι νιώθουν το αίσθημα ευθύνης για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών που επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία να οδηγήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία. Από τους 62 παριστάμενους υπουργούς και υφυπουργούς απουσίαζε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Οι 61 έδωσαν θρησκευτικό όρκο και μόνο ο υφυπουργός εργασίας Πάνος Τσακλόγλου έδωσε πολιτικό. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχάντου και Παναμομογίας Αυτομητώ. Εν άμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων και ουρανίων θείων δυνάμενα σωμάτων και εσείς του τιμίου δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Μεταξύ των υφυπουργών και η αρχαία Χριστίνα Αλεξοπούλου, που ανέλαβε το Υφυπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δήλωσε στην τηλεόραση Best. Έχω πολλές ανάγκες η ΑΧΑΕΙΑ σε υποδομές, οπότε δουλεύω πολύ σκληρά και για τον και για την ΑΧΑΕΙΑ. Και το μήνυμα προς τους ψηφοφόρους, επειδή βγήκατε πρώτοι. Τεράστια η τιμή, ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη λόγω αυτής της πρωτιάς. Μετά την τελετή ορκομοσίας όλων των υπουργών και υφυπουργών, ξεκίνησε η διαδικασία υπογραφής του πρωτοκόλλου, με πρώτους να βάζουν την υπογραφή τους η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αμέσως μετά υπέγραψε ως πρώτος τη τάξη υπουργός ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ακολούθησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, οι Υπουργοί Άμυνας, Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας και οι υπόλοιποι υπουργοί και υφυπουργοί. Η αρχαία νέα Υφυπουργός Υποδομών Χριστίνα Αλεξοπούλου ορκίστηκε και αναλαμβάνει καθήκοντα και μαζί αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη και με μεγάλα εκκρεμή θέματα της ΑΧΑΕΙΑΣ. Πάμε στον συνάδελφο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Έχουμε και υπουργοποίηση από την ΑΧΑΕΙΑ. Η Χριστίνα Αλεξοπούλου, πρώτη σε σταυρούς της Νέας Δημοκρατίας από την περιοχή, ορκίστηκε Υφυπουργός Υποδομών. Ναι, αναλαμβάνει, θα δούμε ποιο χαρτοφυλάκιο θα αναλάβει. Από ό,τι μαθαίνουμε, αύριο θα παραδοθούν ο περιβόητος μπλε φάκελος με τις αρμοδιότητες του κάθε υπουργού και υφυπουργού και βέβαια αναμονεί και το σε δημοσίευση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων που εκεί θα επισημοποιείται ο τομέας ευθύνης του καθενός εξ αυτών. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Χριστίνα Αλεξοπούλου μάλλον θα κληθεί να αναλάβει το κομμάτι που αφορά τις μεταφορές. Παρ' όλα αυτά, είναι βέβαιο ότι ως στέλεχος, υπουργικός στέλεχος της νέας κυβέρνησης και μία εκ των υφυπουργών που αναλαμβάνουν καθήκοντα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι βέβαιο και αναμένουμε φυσικά και εμείς να αναλάβει και ρόλο για την διεκπεραίωση και την πρόθεση των θεμάτων που αφορούν τα μεγάλα έργα υποδομής. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το μεγάλο ζήτημα, το οποίο σίγουρα θα βρει μπροστά της και η κυρία Αλεξοπούλου, είναι το θέμα της υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα. Τα 5 χιλιόμετρα, ναι. Το έργο, να θυμίσουμε εδώ ότι μέχρι στιγμής βρίσκεται παγιωμένο σε μια κατάσταση όπου την είχε αφήσει ο πρώην, ο παραιτηθής Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής. Ο κύριος Γεραπετρίτης που τον διαδέχθηκε ασχολήθηκε αποκλειστικά με το δυστύχημα των Τεμπών, οπότε καταλαβαίνεις ότι σε επίπεδο Υπουργείου το έργο αυτό έχει παγώσει. Όπως ήταν και επίσης, λίγος ο χρόνος που απέμενε γι' αυτό. Ναι, προφανώς εκεί, γιατί όλες οι δυνάμεις επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της διαχείρισης αυτής της κρίσης που προέκυψε τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές. Να πούμε ότι το έργο αυτό κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται και σε εκκρεμότητα όσον αφορά το χρηματοδοτικό του σκέλος.
Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Να πούμε ότι το πού θα χρηματοδοτηθεί, από ποιο πρόγραμμα, παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς έχουν κατατεθεί τα σχετικά αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ομπρέλα χρηματοδότησης, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποιο νέο. Και το τρίτο σκέλος, το οποίο περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν, γιατί εκεί δεν έχουμε δει κάτι να ακούγεται και να ανακοινώνεται το τελευταίο διάστημα και μάλιστα τους τελευταίους μήνες, αφορά τον ανταγωνιστικό διάλογο, Γιώργο, ο οποίος έχει ξεκινήσει, θυμίζω εδώ, από τον περασμένο Νοέμβριο μεταξύ τριών συμμαχικών ομίλων που διεκδικούν την κατασκευή του έργου, για την ακρίβεια ενός πακέτου 6 μεγάλων σιδηροδρομικών έργων που συνδέουν το σιδηρόδρομο με λιμάνια της χώρας, μεταξύ αυτών και το λιμάνι της Πάτρας. Εκεί είχαμε μείνει στην τελευταία εξέλιξη του περασμένου Νοεμβρίου με την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου, αλλά πέραν τούτου ουδέν νεότερο έχει υπάρξει από εκείνη την περίοδο μέχρι και σήμερα. Βέβαια, θα χρειαστεί, από ό,τι εκτιμούμε, να περιμένουμε ακόμα λίγο, κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί προφανώς θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους φορείς που εμπλέκονται, με τους οργανισμούς που εμπλέκονται με την υλοποίηση αυτών των έργων, εν προκειμένου με την ΕργοΣΕ. Αν δηλαδή με τις αλλαγές που έχουμε τώρα στα Υπουργεία θα δούμε αντίστοιχες αλλαγές και στις διοικήσεις αυτών των οργανισμών, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα μάλλον θα πάνε για τις επόμενες εβδομάδες όπως σήμερα, μέχρι σήμερα, δηλαδή ένα αναμονή εξελίξεων για το πώς αυτοί οι οργανισμοί θα χειριστούν το συγκεκριμένο έργο. Την υπηγειοποίηση του τρένου. Ένα μεγάλο μέτωπο σωτήρι είναι και η Πατρών Πύργου. Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Εκεί τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, γιατί το έργο έχει ήδη ανατεθεί, υλοποιείται. Χθες έγινε γνωστό από αρμόδια χείλη από τις εταιρείες, από την κοινοπραξία της Ολυμπίας Οδού που υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο. Η Ολυμπία Οδός διαβεβαιώνει ότι οι ρυθμοί έχουν ήδη ανέβει στο 25% περίπου για την πορεία υλοποίησης της Πατρών Πύργου. Μέχρι τα τέλη του χρόνου, σύμφωνα με τα λεγόμενα των αρμόδιων παραγόντων της εταιρείας, θα έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό υλοποίησης 30%. Παρ' όλα αυτά, να σου θυμίσω, Γιώργο, και στους τηλεθεατές μας ότι υπάρχει μεγάλη εκκρεμότητα το αίτημα που έχει καταθέσει η κοινοπραξία να γίνει αναθεώρηση του προϋπολογισμού του έργου. Λόγω του μεγάλου, της μεγάλης ανατίμησης που έχει υπάρξει στα οικοδομικά υλικά και γενικά στο κόστος κατασκευής των δημοσίων έργων, καύσιμα, ενέργεια, όλα αυτά τα θέματα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, οι προϋπολογισμοί αυτών των έργων, των συγχρηματοδοτούμενων έργων, έχουν μείνει παγωμένοι στα επίπεδα του 2009. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι εταιρείες πιέζουν και θα πιέσουν και τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών για να υπάρξει αυτή η διευθέτηση. Το σχετικό αίτημα έχει κατατεθεί, να μπει το θέμα δηλαδή σε διαιτησία, και βέβαια περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι και εκεί να δούμε πώς θα διευθετηθεί το ζήτημα αυτό, γιατί είναι καθοριστική σημασία για την πορεία υλοποίησης του έργου της Πατρών Πύργου. Σε κάθε περίπτωση, Σωτήρη, το γεγονός ότι μια ΧΕΗ είναι σε ένα κέραιο Υπουργείο, ναι, θα ξεκολλήσει πολλά έργα τα οποία ήταν σε κρεμότητα για την περιοχή της Αχαΐας, θεωρητικά τουλάχιστον. Έτσι, ναι, αυτή είναι και η προσμονή και η απέτηση, θα λέγαμε, και του κοινού και των πολιτών της Αχαΐας και των αρμόδιων φορέων, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα δύο μεγάλα έργα. Υπάρχει και μία πλειάδα ακόμα πολλών ακόμα δεκάδων έργων, μικρότερων σε μέγεθος και σε προϋπολογισμό, στα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμπλέκεται κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο το Υπουργείο Υποδομών. Οπότε και εκεί η Χριστίνα Αλεξοπούλου έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, είτε άμεσα ως αρμόδια υφυπουργός, είτε ως απλά υφυπουργός του Υπουργείου, που μπορεί να πει και ένα λόγο παραπάνω, να μιλήσει και με τον αρμόδιο υπουργό και να ζητήσει να προωθηθούν οι διαδικασίες περισσότερο σε σχέση με αυτά τα έργα, σίγουρα. Και εμείς από την πλευρά μας να της ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο της, και το οποίο θα είναι όλα δύσκολο λόγω των εκκρεμών έργων τα οποία πρέπει να υλοποιήσει το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για το ρεπορτάζ. Στον απολογισμό της σύντασης του κόμματος προχωράει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα σε μια προσπάθεια προσδιορισμού των αιτίων που τον οδήγησαν σε δραματική μείωση των δυνάμεών του. Στόχος πλέον η ανασύνταξη των δυνάμεων εν όψη όμως των ευρωεκλογών που θα γίνουν σε έναν χρόνο. Οι εξελίξεις πάντως για το κόμμα θα είναι τάχιστες το επόμενο διάστημα. Στον απολογισμό των αιτιών της ΣΥΤΑΣ του κόμματος προχωράει το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας. Η μείωση των ποσοστών ακόμη και μετά την εκλογική μάχη του Μαΐου οδηγεί εκ των πραγμάτων το κόμμα στο να ξεκινήσει έναν ειλικρινή διάλογο. Βγήκαμε από ένα δεύτερο αρνητικό αποτέλεσμα από την κάλυψη 25 Ιουνίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του, ο Αλέξης Τσίπρας, κινεί άμεσα τις διαδικασίες που απαιτούνται για να δούμε
και να αποτιμήσουμε όλο τον εκλογικό κύκλο. Και την εκλογική μάχη της 21ης Μάη και την εκλογική μάχη της 25ης Ιουνίου. Τις επόμενες μέρες, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, περιμένουμε τη σύγκληση του εκτελεστικού γραφείου και της πολιτικής γραμματείας. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και εκεί, θα μπουν οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε συντεταγμένα, ανοιχτά, δημοκρατικά, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, στον απαραίτητο διάλογο, σε μια γενναία αυτοκριτική που πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την εκλογική μάχη των ευρωεκλογών που θα γίνει σε ένα χρόνο, για να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός, με πιο ισχυρά ποστά, στο πολιτικό σκηνικό. Μέχρι τον Νοέμβριο αναμένεται να γίνει το συνέδριο του κόμματος, καθώς ο χρόνος μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές κρίνεται λίγος. Σε τοπικό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να εκφράζει τη στήριξή του στον Βασίλη Αϊβαλή, ως ένα νέο πρόσωπο που θα διεκδικήσει τη θέση του Δημάρχου Πατρέων. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτοδιοικητικές εκλογές, ήδη σε κάποιες νομαρχιακές, όπως τη δικιά μας Νομαρχιακή Επιτροπή, έχουμε προχωρήσει τις στηρίξεις που θέλαμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, σε αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ζητήματα κυρίως που έχουν να κάνουν με τοπικές κοινωνίες και πρόσωπα. Όπως σας είπα και πριν, οι επιλογές στις στηρίξεις προσώπων, όπως εδώ στην Πάτρα, που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τοπικά και κεντρικά έχει επιλέξει να στηρίξει τον Βασίλη τον Αϊβαλή, έχουν προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που απαιτείται είναι να επανέλθει στην εθνική κάλπη, στην επόμενη εθνική κάλπη, με ισχυρή παρουσία και ισχυρά ποστά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο διάλογος πάντως θα πρέπει να είναι ειλικρινής και χωρίς προκαταλήψεις, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να συρρυκνωθεί. Χωρίς εσωτερικό διάλογο, χωρίς συλλογικές διαδικασίες που θα ξεκινήσουν από την κορυφή μέχρι και την κομματική βάση. Χωρίς τη συμμετοχή όλων των κομματικών μελών αλλά και των υποστηρικτών μας, των φίλων που συναντηθήκαμε στην κάλπη και της 21ης Μαΐου και ειδικότερα στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Γι' αυτό θα εκκινήσουν διαδικασίες οι οποίες απαιτούν χρόνο, απαιτούν συντροφικότητα, αλληλεγγύη, υπομονή και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για όλους και για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αλλά κυρίως για την ελληνική κοινωνία. Πάντως δεν είναι και λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την πολυτέλεια της εσωκομματικής αντιπολίτευσης όταν δεν είναι ξεκάθαρο το μήνυμά του προς την κοινωνία. Δεν μπαίνει θέμα εσωκομματικής αντιπολίτευσης κατά τη γνώμη μου, ούτε τίθεται θέμα εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που πρέπει να δούμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι τι έφταξε για αυτό το αποτέλεσμα και να βρούμε τα συνθήματα, την προοπτική και το όραμα και τον προγραμματικό λόγο αυτών που θα αγγίξει την ελληνική κοινωνία. Ξεκίνησαν οι αλλαγές υπουργών και μαζί έχουμε και τις πρώτες παραιτήσεις προέδρων οργανισμών και μάλιστα και σε τοπικό επίπεδο. Όπως έγινε γνωστό, σήμερα παραιτήθηκε από τον ΟΛΠΑ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Παναγιώτης Τσόνης. Σωτήρη, τι ακριβώς συμβαίνει στον ΟΛΠΑ, έχουμε τρικυμίες? Κοίταξε, όσοι γνωρίζουν τα τεκτενόμενα στον οργανισμό, περίμεναν αυτή την ενέργεια εκ μέρους του κυρίου Τσόνη. Σήμερα επισημοποιήθηκε, θα λέγαμε, περίμενε ο κύριος Τσόνης στην αλλαγή της κυβέρνησης και την τοποθέτηση του νέου υπουργού. Ο κύριος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είναι ο νέος υπουργός Ναυτιλίας, στον οποίο σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, υπέβαλε την παραίτησή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ. Δεν εξηγεί τους λόγους της παραίτησης, από ό,τι όμως μαθαίνουμε. Ο κύριος Τσόνης για καθαρά επαγγελματικούς λόγους προτιμά να αποχωρήσει. Προφανώς έχει βρει τον δρόμο της συνέχειας από κάποιο άλλο επαγγελματικό, όπως λέμε, μετερίζει, αλλά οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, Γιώργο, ότι μπορεί να φεύγει από το λιμάνι της Πάτρας, αλλά μαθαίνουμε ότι την ίδια στιγμή ετοιμάζεται να μετεγκατασταθεί επαγγελματικά σε ένα άλλο λιμάνι της χώρας, εξίσου μεγάλο σε μέγεθος, και να ασχοληθεί να αναλάβει καθήκοντα στελέχους πλέον στον ιδιωτικό τομέα. Περιμένουμε να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις και να δούμε αν επιβεβαιώνονται αυτές οι πληροφορίες. Πάντως είναι γεγονός ότι ο κ. Τσόνης διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Λιμένος Πάτρας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από 3 έτη. Και σίγουρα από τα χέρια του πέρασαν και σημαντικές αλλαγές, θα λέγαμε, όσον αφορά τα οργανωτικά του λιμανιού της Πάτρας. Να θυμίσουμε εδώ ότι έχει προωθηθεί, το τελευταία προώθηση που έγινε αφορούσε το ζήτημα του Master Plan, το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης δηλαδή του λιμένα της Πάτρας, του Νότιου Λιμένα, όπου εκεί έχει γίνει χωροθέτηση σημαντικών παρεμβάσεων που πρόκειται να γίνουν μελλοντικά. Το πρώτο και κυριότερο είναι η είσοδος της σιδηροδρομικής γραμμής, όποτε φτάσει βέβαια στην Πάτρα, στον χώρο του Νότιου Λιμένα. Έχει γίνει η χωροθέτηση, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες, πλέον είναι σε επίπεδο σχεδίων και εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, είναι όλα έτοιμα για να φτάσει
η νέα σιδηροδρομική γραμμή στο λιμάνι της Πάτρας. Επίσης, το σχέδιο αυτό, το στρατηγικό σχέδιο, προβλέπει την ανάπτυξη στο παλιό λιμάνι μεγάλης μαρίνας για mega yacht, όπου εκεί βέβαια ένα έργο το οποίο όταν φτάσει η ώρα και οριμάσουν οι συνθήκες σίγουρα θα χρειαστεί και η εμπλοκή ιδιώτη επενδυτή. Και το τρίτο μεγάλο έργο που περιμένουμε είναι το εμπορευματικό κέντρο. Έχουν γίνει και εκεί οι απαραίτητες χωροθετήσεις για να προετοιμαστούν όλες αυτές οι υποδομές, οι οποίες βέβαια αναμένουμε να οριμάσουν στην πορεία του χρόνου και οι οποίες συνδέονται άμεσα με την έλευση της σιδηροδρομικής γραμμής. Αν δεν φτάσει η σιδηροδρομική γραμμή. Και το φυσικό αέριο είναι ένα. Ναι, είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο έχει προβλεφθεί σχετική χωροθέτηση στο νότιο τμήμα του Νότιου Λιμένα. Εκεί που βρίσκονται οι παραγλάφικες οδοί, η κατάληξή τους, σε εκείνο το κομμάτι έχει γίνει σχετική χωροθέτηση. Αυτά είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα. Βέβαια, το θέμα το μεγάλο για την Πάτρα είναι πώς θα διασφαλίσει το μελλοντικό του ρόλο και τη λειτουργία του σε σχέση με τις μεταφορές, τις ναυτιλιακές μεταφορές, τις γραμμές της Αδριατικής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Πάτρα τα τελευταία 10 χρόνια έχει υποστεί μια μεγάλη καθίζηση σε αριθμούς επιβατικού κοινού. Τον τελευταίο χρόνο μαθαίνουμε ότι έχει υπάρξει μια μικρή ανάκαμψη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό μπορεί να σταθεροποιηθεί στην πορεία του χρόνου ή να ενισχυθεί ακόμα καλύτερα, αλλά φαίνεται ότι η Γουμενίτσα πλέον διαδραματίζει έναν έντονα ανταγωνιστικό ρόλο απέναντι στο λιμάνι της Πάτρας και καταλαβαίνεις, Γιώργο, ότι έχουν αλλάξει πλέον οι συνθήκες και πάνω σε αυτές θα πρέπει να προσαρμοστεί το νότιο λιμάνι της Πάτρας, το νέο λιμάνι της Πάτρας και βέβαια μαζί με αυτό και η νέα διοίκηση που αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι και πώς θα σχηματιστεί μετά από αυτές τις αλλαγές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για τις πληροφορίες. Τώρα, κινήσεις που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα, αναμένει από τη νέα κυβέρνηση η αγορά. Με δεδομένη την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, εκείνο που ζητούν οι επιχειρηματίες είναι να κάνει πράξη μια σειρά από μέτρα ελαφρύνσεων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν. Ουσιαστικά μέτρα ελαφρύσεων ζητά η αγορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης και αυτό σε μια προσπάθεια να βγει η οικονομία από την κρίση. Στόχος είναι να είναι σε πρώτη προτεραιότητα ο επιχειρηματικός κόσμος. Εμείς έχουμε ζητήσει πάρα πολλά πράγματα από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Δεν πήραμε αυτά που θέλαμε. Θεωρούμε ότι είναι όμως πολύ σωστά, όπως είναι ο κατάσχετος, το αφορολόγητο και οι πολλές δόσεις με διαγραφή των χρεών για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και εμείς. Μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, της υγειονομικής και πρόσφατα της ενεργειακής, δεν αντέχουμε. Οι περισσότεροι έχουν κοκκινήσει. Στο Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούμε να μπούμε και εμείς χωρίς προαπαιτούμενα και ένα σωρό άλλα προβλήματα που νομίζω ότι πρέπει να τα δρομολογήσουν. Θα ήθελα να πω επίσης ότι οι τοπικοί βουλευτές θα είναι υπεύθυνοι και τους θέλουμε σύμμαχους για να ξεκινήσουν και τα μεγάλα έργα τα οποία θα φέρουν ανάπτυξη στην περιοχή μας. Οι επιχειρηματίες διεκδικούν από την πλευρά τους την υλοποίηση μιας σειράς από μέτρα τα οποία η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει το προηγούμενο διάστημα. Το κυριότερο ζητούν την αλλαγή των υποδομών σε τοπικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει να πάρει εμπρός και η τοπική οικονομία. Επίσης, μεγάλο ζητούμενο παραμένει η δημιουργία τράπεζας μικροπιστώσεων. Πρώτη προτεραιότητα υπογειοποίηση του τρένου και να τρέξει ο δρόμος που είναι της Πατρών Πύργου και να συνεχιστεί έως το Καλό Νερό. Νομίζω αυτά είναι τα κυρίαρχα και πολλά άλλα και ελπίζουμε να μην δημιουργηθούν άλλα. Αν μπορείς να μπεις μέσα σε κάποια πρόταση, να καταθέσεις μια πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης ή να δημιουργηθεί αυτή η τράπεζα μικροπιστώσεων, θα είναι υπέρ των πάντων. Ακόμα και αυτή η αναπτυξιακή που δημιουργήθηκε, δυστυχώς το 80% δεν μπορεί να περάσει ούτε έξω, γιατί είναι με σκληρά τραπεζικά κριτήρια. Πρέπει να δημιουργηθεί μία μικρή τράπεζα η οποία να αναλάβει και τα σπίτια του κόσμου, γιατί εκεί θα έχουμε άλλα θέματα κοινωνικής έκρηξης και εκεί πέρα να δούμε πώς θα ξεμπερδέψουμε. Πάντως, έπειτα από 3 μήνες εκλογικής αβεβαιότητας, η αγορά πλέον έχει σταθεροποιηθεί και μπορεί να κάνει τα επόμενα βήματα προς τα εμπρός. Ας ελπίσουμε η επόμενη μέρα ότι θα είναι καλύτερη. Έχουμε περίπου 3 μήνες τώρα, λόγω και της μακράς προεκλογικής περίοδου, τα οποία τα πράγματα πραγματικά ήταν παγωμένα. Ας ελπίσουμε με και τον 10 Ιουλίου ξεκινούν και οι εκτόσεις, θα αναθερμανθεί το κλίμα. Είναι και προς όφελος των καταναλωτών και προς όφελος τους ακόμα είναι, για άλλη μια φορά θα το λέμε, να προτιμήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις.
Δύο εναλλακτικές κυβερνήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην μπουν σε περίοδο εσωστρέφειας. Είτε τρέχουν στις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος έντος του καλοκαιριού, είτε περί τα τέλη του έτους. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Πράγματι, όπως προείπες, αυτή τη στιγμή κεντρικά στο ΣΥΡΙΖΑ σκέπτονται πολλά σενάρια σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη επανίδρυση του κόμματος μετά τη μεγάλη κατάρρευση των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου, διότι ως γνωστόν πριν τρεις μέρες συνεχίστηκε κατά δύο και πλέον ποσοστιαίες μονάδες η κατάρρευσή του, και για να αποφύγουν τη μακρά περίοδο εσωστρέφειας σκέπτονται είτε να τρέξουν άμεσα τις εσωκομματικές διαδικασίες, και να υπενθυμίσω εδώ ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της Κυριακής μετά τα αποτελέσματα έθεσε αυτόν στην κρίση των μελών του κόμματος, δηλαδή να γίνουν διαδικασίες και να ψηφίσουν τα μέλη αν θέλουν να παραμείνει στην προεδρία του κόμματος ή επιθυμούν κάποιο άλλο πρόσωπο. Οπότε ή θα τρέξουν τις διαδικασίες αυτές εντός του τρέχοντος καλοκαιριού, κάτι το οποίο, Γιώργο, όπως λέει ο σοφός λαός, όποιος διακόπτει τα μπάνια του λαού το πληρώνει ακριβά, δηλαδή δεν μπορεί να στέλνει στον κόσμο ξανά σε κάλπη όταν έχει κουραστεί τόσο πολύ. Δύο φορές πήγε εντός Μαΐου και εντός Ιουνίου για εθνικές εκλογές. Αν τον στέλνεις και σε τρίτη κάλπη για να ψηφίσει για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η αποχή στα μέλη θα σημειώσει ρεκόρ. Πάντως, Δημήτρη, έχουν ξεχάσει από το ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν τουλάχιστον τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έτσι είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε μέχρι στιγμής. Πάνε δηλαδή αυροεκλογές για ανασύνταξη. Αυτός είναι ο βασικός στόχος που έθεσε και φωναχτά ο Αλέξης Τσίπρας, ότι η άμεση ανασυγκρότηση πρέπει να έχει ως φόντο τις ευρωεκλογές για να ξαναμετρηθούμε έναντι της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά των λοιπόν κομμάτων. Σε ένα χρόνο από τώρα ως γνωστόν θα διενεργηθούν οι ευρωεκλογές, οπότε θα έχουν προλάβει να επιτύχουν τις όποιες υποτίθεται αλλαγές επιθυμούν, και όπως το λένε ήδη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα χρειάζεται κυριολεκτικά επανίδρυση και στροφή προς τα αριστερά, διότι το πήγαμε πολύ κέντρο, αλλά εν κατακλείδη χάσαμε τους κεντρώους ψηφοφόρους που πήγαν στο μεγαλύτερο ποσοστό 37% στη Νέα Δημοκρατία και 31,7% στο ΠΑΣΟΚ. 12,9 μόλις κεντρώοι ψηφοφόροι ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη εκδοχή, το δεύτερο σενάριο είναι να προχωρήσουν σε αυτές τις αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ περί τα τέλη του έτους, δηλαδή Νοέμβρη, Δεκέμβρη, άντε το Γενάρη του 2024, ούτως ώστε να έχουν προλάβει να προετοιμαστούν εν ώψη των ευρωεκλογών. Τι θα γίνει τώρα, όπως με ρώτησες, στην τοπική αυτοδιοίκηση? Σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, στις περιφέρειες θα θέσουν επικεφαλής αμιγώς κομματικά στελέχη. Φημολογείται ότι μπορεί να τεθούν πρωτοκλασσά τα στελέχη που απέτυχαν να εισέλθουν στη Βουλή. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 24 έδρες σε σχέση με τις εκλογές του 19, άρα έχει πολλά διαθέσιμα πρωτοκλασσά τα στελέχη για να τα ρίξει στη μάχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, στις περιφέρειες, όπου εκεί η μάχη θα είναι αμιγώς κομματική. Δεν έχει να κάνει τόσο με τις τοπικές κοινωνίες όσο με το κόμμα που κατεβάζει, ας πούμε, τον εκλεκτό υποψήφιο στους Δήμους. Παραλλάσσονται τα πράγματα, διότι δεν λειτουργούν αμιγώς κομματικά οι υποψηφιότητες. Στην Αχαΐα έχει αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η απόφασή του είναι η λιμένη. Στους μικρούς Δήμους, Ξεκαλάβρητα, Ερήμανθο και Δυτική Αχαΐα, δεν θα έχει καμία υποψηφιότητα και περνάει το μήνυμα στα μέλη του: όποιον υποψήφιο επιθυμούν οι ίδιοι, ας τον ψηφίσουν. Δηλαδή δεν θα κατεβάσει καν παρατάξεις υποψήφιο στους τρεις προαναφερθέντες Δήμους. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Αιγιάλιας, στηρίζει τον Καλογερόπουλο. Και γι' αυτό θα βάλει και στην παράταξη Καλογερόπουλου και κάποια στελέχη υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα, ποιο θα φέρει η Περιφερειάρχη? Έχουμε κάποια
Κάποια πληροφορία, Δημήτρη, για την περιφέρεια? Όχι ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Όλα αυτά που ακούγονται, που περιήπτανται ως φήμες, ότι μπορεί να παίξει ακόμα και ο Διονύσο Τεμπονέρας, που είναι ένα όνομα που εν πάση περιπτώσει λέει πολλά πράγματα στην Αχαΐα και κατ' επέκταση στη λοιπή χώρα, όλα αυτά είναι σε επίπεδο φημών. Όλα θα εξεταστούν από την αρχή. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η συζήτηση για τα πρόσωπα. Όμως οι πρώτες συζητήσεις που γίνονται και τα πρώτα συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι ότι δεν θα αφήσουν στην τύχη τους τις περιφέρειες, θα λειτουργήσουν με πρωτοκλασσά τα στελέχη που θα τεθούν, ας πούμε, στη μάχη των περιφερειών. Στο Δήμο Πατρέων θα επιμείνουν στη στήριξη στον Βασίλη Αϊβαλή. Άρα λοιπόν στους Δήμους Αχαΐας τα έχουν τακτοποιήσει. Αϊβαλή στην Πάτρα, Καλογερόπουλο, στηρίζουν Καλογερόπουλο στην Αιγιάλια, κανέναν δεν κατεβάζουν στους λοιπούς τρεις Δήμους. Ό,τι θέλει ο κάθε Σιριζέος, ψηφοφόρος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ας ψηφίσει. Αυτό είναι το μήνυμα. Τώρα αυτό πιστεύω τον Ιούλιο, Γιώργο, θα γνωρίζουμε κάποια πρόσωπα στις περιφέρειες και νομίζω ότι θα είναι πρωτοκλασάτα για να μετρηθεί τρόπον φθηνά, διότι είναι, όπως προείπα, αμιγώς κομματικές και δίδουν ένα πολιτικό μήνυμα οι εκλογές της περιφέρειας, όχι τόσο στους Δήμους που, όπως ξέρουμε, δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Το 19 στις βουλευτικές ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε στο Δήμο Πατρέων πάνω από 40% και στις δημοτικές το ψηφοδέλτιό του, η παράταξή του υπό τον Γιώργο Ρόρο είχε μονοψήφιο ποσοστό. Δηλαδή στους Δήμους ψηφίζουν διαφορετικά. Οι πολίτες πιο χαλαρά παίζουν ρόλο πολλά πράγματα μαζί και ταυτοχρόνως. Εδώ ο Κώστας Πελετίδης δύο φορές αναδείχθηκε δήμαρχος και το ΚΚΕ έχει μονοψήφιο ποσοστό στην Πάτρα. Άρα, είναι διαφορετικά τα κριτήρια που ψηφίζουν τοπικές κοινωνίες. Έτσι ακριβώς. Έχουμε να λέμε πάντως, Γιώργο, και για τα δημοτικά, διότι και η Νέα Δημοκρατία μετά το 32% που έλαβε στην Πάτρα στις 25 Ιουνίου αρχίζει και τρίβει τα χέρια της να δει μήπως μπορέσει και διεκδικήσει δυναμικά το Δήμο της Πάτρας. Έχουμε μπροστά μας πολύ ρεπορτάζ και πολλή έρευνα, άρα οτιδήποτε μαθαίνουμε θα είμαστε οι πρώτοι που θα το ανακοινώνουμε στην Αχαΐα και κατ' επέκταση σε όλη την Πελοπόννησο. Δημήτρη Χωρίτο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Τώρα, μέσα στον Ιούλιο, αναμένεται να ξεκινήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εργασίες για την ανάπλαση όλης της παραλιακής ζώνης του Ρίου Αγίου Βασιλείου. Στόχος, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Σωτήρη, τι έχουμε εκεί στην παραλιακή του Αγίου Βασιλείου, έχουν ξεκινήσει τα έργα? Ναι, ετοιμαζόμαστε, Γιώργο, και ετοιμάζονται και οι απαραίτητες διαδικασίες. Θυμίζω, μεγάλο έργο ανάπλασης και παράλληλα προστασίας της παραλιακής ζώνης από το Ρίο μέχρι το Ακταίο και το Άγιο και τον Άγιο Βασίλειο. Όλη αυτή η ζώνη, η οποία είχε χτυπηθεί αλίπητα πριν από 2 χρόνια στη μεγάλη κακοκαιρία, το μεγάλο κύμα κακοκαιρίας, αλλά παράλληλα και μια αφορμή για να μπει μια τάξη μετά από όλες αυτές τις ζημιές που είχαν προκληθεί στον παραλιακό δρόμο αυτών των τριών οικισμών, από την διάβρωση της ακτής που προκαλείται βέβαια από το φυσικό φαινόμενο των κυματισμών και από τη θάλασσα. Να πούμε ότι το έργο φτάνει σε προϋπολογισμό 9.650.000 ευρώ και η μελέτη περιλαμβάνει κατασκευή πασαλότυχου, σκυροδέματος με εξωτερική θωράκιση από πλήθους και την κατασκευή οδοστρώματος με επιμέρους διαμορφώσεις. Δεν θα είναι απλά δηλαδή ένα έργο που θα έχει σκοπό να προστατεύσει την ακτή αυτών των οικισμών, αλλά παράλληλα θα αποτελεί και ένα έργο ανάπλασης, μια αστικής ανάπλασης που είναι αναγκαία σε αυτή την περιοχή. Ρίο, Ακταίο, Άγιος Βασίλειος. Μην ξεχνούμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες συγκεντρώνουν αυτοί οι τρεις οικισμοί χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως από την πόλη της Πάτρας, που βρίσκουν σε αυτή την περιοχή μία διέξοδο, μία απόδραση για ένα μπάνιο έστω και της ημέρας και σίγουρα μία περιοχή όπου δραστηριοποιούνται και πάρα πολλές επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής και σίγουρα ήταν ένα έργο που απαιτείται από το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένη και περιοχή. Και την τοπική κοινωνία, γιατί πάρα πολλοί κόσμος πήγαινε εκεί στην περιοχή για μπάνιο. Πάντως η ουσία είναι ότι είχαμε φαινόμενα το προηγούμενο διάστημα που κατέστρεψαν μεγάλο τμήμα της περιοχής, κυρίως
από κύματα. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Ναι, οπότε κοίταξε, τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να θωρακιστεί η περιοχή. Εδώ βλέπουμε και μερικές εικόνες χαρακτηριστικές. Εδώ είναι στο Ρίο, στην οδό Ποσειδώνος, τι καταστροφή έχει υποστεί το οδόστρωμα στο σημείο αυτό. Μιλάμε για μια πραγματική καταστροφή. Εδώ βέβαια να σου πω, Γιώργο, ότι υπάρχουν και πολλά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα κίνητα του Δημοσίου, γιατί εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασίες και σίγουρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει αποτελέσει, έχει βάλει εμπόδια για παρεμβάσεις ακόμα και έκτακτου χαρακτήρα. Και μην ξεχνάμε ότι το θέμα της διάβρωσης των ακτών, το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών στην Αχαΐα είναι πάρα πολύ έντονο και θα γίνει ακόμα εντονότερο τα προσεχή χρόνια με αφορμή και τις αλλαγές που επέρχονται με την κλιματική αλλαγή. Και τέτοιες εικόνες δυστυχώς θα τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά στην ακτογραμμή, η οποία να πούμε ότι στην ακτογραμμή της Αχαΐας σε πάρα πολλές περιοχές έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές δραστηριότητες, οικονομικές δραστηριότητες, κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες θα επηρεαστούν σίγουρα άμεσα τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη, για τις πληροφορίες. Καλό βράδυ. Σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου προχώρησαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο σε βάρος νοσηλεύτριας. Η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα από συνοδό ασθενούς και εκείνο που ζητούν οι υπάλληλοι είναι η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφαλειά τους. Σε διαμαρτυρία και στάση εργασίας στην πύλη του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας προχώρησαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο σε βάρος νοσηλεύτριας. Η γυναίκα δέχθηκε χτυπήματα από συνοδό ασθενούς και συγκεκριμένα από το γιο ηλικιωμένης γυναίκας που βρέθηκε εκείνη την ημέρα στους χώρους του νοσοκομείου. Συμβάντα επιθέσεων σε γιατρούς και νοσηλευτές έχουμε πάρα πολλά στο νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα. Ίσως είναι η πρώτη φορά όμως που έχουμε συμβάν σε κλινική και μάλιστα σε ώρα κοινής ησυχίας, σε βραδινή βάρδια και μάλιστα σε ένα τμήμα όπου νοσηλεύονταν αρκετά και μάλιστα σοβαρά περιστατικά και μάλιστα σε μια στιγμή όπου πεζόταν η υγεία συγκεκριμένου ασθενούς. Δηλαδή το προσωπικό, οι γιατροί και οι νοσηλευτές ήταν απασχολημένοι σε ένα μεγάλο πρόβλημα που πεζόταν η τύχη, η ζωή ενός ανθρώπου τη στιγμή που μπήκε ο Νταΐ σε εισαγωγικά να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα για μας είναι, το έχουμε εκφράσει πολλές φορές, το εκφράζουμε ακόμη μια φορά, απαράδεκτο και καταδικαστέο. Και απαιτούμε από την πολιτεία να πάρει εκείνα τα μέτρα που πρέπει και ενδείκνυται για τέτοιες περιπτώσεις. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι είναι αδιανόητο να πηγαίνουν για βάρδια στο νοσοκομείο και να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις βίας σε βάρος τους και αναφέρουν ότι η βία απέναντι στην άσπρη μπλούζα πρέπει άμεσα να σταματήσει. Απαιτούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να θεσπίσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και να εφαρμόσει επιτέλους εκείνα τα αποτρεπτικά μέτρα ώστε να μην κινδυνεύει η ζωή και η σωματική ακαιρεότητα των εργαζομένων στο ΕΣΥ. Επιτέλους να μπει τέλος στην ατιμωρησία όσων προκαλούν περιστατικά βίας εναντίον των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Δυστυχώς αυτό το θλιβερό προνόμιο που υπάρχει και έλαβε χώρα εδώ στον Άγιο Ανδρέα συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Και δεν συμβαίνει τώρα, συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια και των μνημονίων και της πανδημίας. Έχουν βρει κάποιοι να ξεσπάνε πάνω στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό και θεωρούν σάκους του μπόξ γιατί νομίζουν ότι έτσι θα λύσουν τα προβλήματα. Απ' την άλλη μεριά η πολιτεία αθέατη παρακολουθεί αυτό το πράγμα και δεν δεχόμεθα εμείς ούτε οι νοσηλευτές ούτε οι γιατροί να γινόμαστε σάκο του μπόξ και να μην περνάμε στρεστό στο κρύο. Θέλω να πω, απ' τη μία οι πολίτες να μας χειροκροτούν, η πολιτεία βέβαια να αφήνει παγερά διάφορα σε ό,τι αφορά με τις προσλήψεις του προσωπικού, τις μονιμοποιήσεις του κόσμου, τα βαρέα και ανθυγινά και απ' την άλλη να βρίσκονται αυτοί οι πολίτες που προπυλακίζουν όχι μόνο σωματικά, η λεκτική βία, ο προπυλακισμός και ο σεξισμός γιατί το 70% των νοσοκομείων είναι γυναίκες, είναι σε καθημερινό επίπεδο. Ζητάμε λοιπόν να πατάξουμε αυτά τα εκφυλιστικά φαινόμενα χθες. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό στο νοσοκομείο, καθώς και άλλες φορές κατά το παρελθόν έχει σημειωθεί επίθεση σε βάρος του νοσηλευτικού προσωπικού. Και η ουσία είναι ότι το μήνυμα της σημερινής κινητοποίησης είναι ότι δεν πάει άλλο. Την Παρασκευή το βράδυ είχαμε άλλο ένα περιστατικό σωματικής βίας εις βάρος συναδέλφισσας στην παθολογική κλινική. Ένα περιστατικό επαναλαμβανόμενο. Να τονίσουμε ότι η λεκτική βία είναι καθημερινή. Φτάσαμε όμως και στη σωματική βία. Να τονίσουμε στους πολίτες, στην κοινωνία, ότι η προσπάθειά μας για να κρατήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μετά από άοκνες προσπάθειες
των υγειονομικών. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει καταρρεύσει. Όσο λιγότεροι είμαστε εμείς, τόσο τέτοια προβλήματα δημιουργούνται. Όμως το συγκεκριμένο περιστατικό που είχαμε με την άσκηση βίας στην νοσηλεύτρια δεν υπήρχε λόγος και αιτία να δημιουργηθεί. Το αίτημα για να παταχθεί το φαινόμενο της βίας εκφράζεται και από τους ίδιους τους γιατρούς που έρχονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Είναι απορίας άξεων πώς βρεθήκαμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τα χειροκροτήματα που δεχόμασταν να φτάσουμε σε αυτή τη λεκτική και τη σωματική βία. Είναι οι ίδιοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές που ήταν πριν 2 χρόνια και 1, οι ίδιοι οι γιατροί θεραπεύουν τους ίδιους αρρώστους, αγόγγιστα, με πολύ μεγάλο ζήλο, μέχρι με πολύ δύσκολες συνθήκες. 2 γιατροί για 50 ασθενείς, 3 νοσηλεύτριες για 70 ασθενείς να νοσηλεύουν. Και πάντα είναι εκεί παρόντες να νοσηλεύουν τα περιστατικά και όπου χρειάζεται ο γιατρός και η νοσηλεύτρια να προστρέχει. Αντί αυτού, εισπράττουμε ανέτειες επιθέσεις και λεκτικές και σωματικές με αποκορύφωμα αυτό που έγινε την Παρασκευή το βράδυ. Σε αυτό ήθελα να πω ότι χρειάζεται η αμέριστη συμπαράσταση όλης της διοίκησης και της διοίκησης των νοσοκομείων και ΔΥΠΕ και Υπουργείων να μην δικαιολογούνται κατά κανένα τρόπο τέτοιες συμπεριφορές. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που θα έσπρωχνε ναρκωτικά αξίας 210.000 ευρώ στην Αχαΐα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Συνέλευσαν 3 άτομα και εντοπίστηκαν ποσότητες 7,8 κιλών ηρωίνης και 700 γραμμαρίων κάναβης. Συνελήφθησαν χθες το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών 2 άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, συνελήφθη και μία γυναίκα, διότι σε έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι της με έναν από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ζυγαριές ακριβίας και ναρκωτικές ουσίες. Ειδικότερα από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών διαπιστώθηκε ότι 2 συλληφθέντες ενεργώντας από κοινού με έναν συνεργό τους που αναζητείται εντάχθηκαν ως μέλη σε δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση που ενέχεται σε διακίνηση ναρκωτικών. Χθες το πρωί, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, σε δασικό χώρο, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών ο κύριος χώρος αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών της εγκληματικής οργάνωσης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό μιας πλαστικής λίμπας που ήταν θαμμένη στο έδαφος τα εξής: ηρωίνη συνολικού βάρους σε 7 κιλών και 800 γραμμαρίων, που ήταν διαμοιρασμένη σε 11 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες και κάναβη συνολικού βάρους 700 γραμμαρίων που ήταν διαμοιρασμένη σε 6 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες. Ο ένας κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σπίτι του όπου προσπάθησε να διαφύγει, προβάλλοντας στεναρή αντίσταση, αποθώντας με τα χέρια και τα πόδια τους αστυνομικούς. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του και σε δεύτερο σπίτι που διατηρεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 26 γραμμαρίων, 1 αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 6 γραμμαρίων, 1 πυροβόλο πιστόλι, 1 κινητό τηλέφωνο και 170 ευρώ. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του δεύτερου κατηγορούμενου, ανεβρέθηκε εντός αυτής η μεδαπή γυναίκα, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 1 αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 20 γραμμαρίων, 1 ζυγαριά ακριβίας πεταμένη σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων, 1 κινητό τηλέφωνο, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και 115 ευρώ. Η συνολική αξία της κατασχεθήσας ποσότητας ναρκωτικών ουσιών θα απέφερε στην εγκληματική οργάνωση παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 210.000 ευρώ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μέχρι σήμερα, όπως κατέγραψε η κάμερα του Best. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.